Κορακάκη, την Ολυμπιονίκη μας, την κούκλα μας, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για 5 ολόκληρα χρόνια από έναν άνθρωπο που της είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, έναν στόκερ, ένα φανατικό θαυμαστή, όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον αυτό του. Ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος αιμονικός που έφτασε, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, να κάψει το αυτοκίνητο του ανθρώπου της, έτσι, του συντρόφου της. Θα δούμε ένα βίντεο και σε λίγο η Άννα μας θα είναι εδώ κοντά μας ζωντανά. Πίνη φυλάκισης 5 ετών χωρίς να τα αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό επέβαλε το κακούργιο δικείο στον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε αιμονή με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο Άννα Κορακάκη. Όλα ξεκίνησαν το 2015, όταν ο καταδικαστής άρχισε να παρακολουθεί διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής και αθλητικής ζωής της νεαρής αθλήτριας, όπως τις προπονήσεις της στο σκοπευτήριο της Δράμας, ενώ πολλές φορές βρισκόταν να κάνει βόλτες ανέτεια έξω από το σπίτι της. Μάλιστα, επεδίωξε να της εκφράσει τον θαυμασμό και την αγάπη του, στέλνοντας ερωτικές επιστολές. Τα πράγματα πήραν άλλη τροπή στις 13 Ιουλίου του 2021. Τα ξημερώματα, και ενώ η Άννα Κορακάκη εκείνο το διάστημα ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως θαυμαστής της φέρεται να πυρπόλησε με έφλεκτο υγρό το σταθμευμένο αυτοκίνητο του συντρόφου της, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε άλλα 8 αυτοκίνητα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στο βίντεο εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινείται στην περιοχή ο γεωργενής καταγωγής άνδρας, με αποτέλεσμα να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά, ομολογώντας όμως ότι η συμπεριφορά του έναντι της αθλήτριας κινόταν στα όρια της παρενόχλησης. Θα καλησπερίσουμε τώρα την Άννα Κορακάκη. Καλησπέρα, Άννα μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι τιμή μας να σε έχουμε κοντά μας. Και να ξέρεις ότι κάθε φορά που σε βλέπουμε, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε. Να είστε καλά. Δεν ξεχνάμε την τιμή που έτσι απέδωσε στη χώρα μας με τις νίκες σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας τώρα, 5 ολόκληρα χρόνια υπέμεινες μια κατάσταση η οποία τελικά ήταν επικίνδυνη. Δεν ήταν ένας απλός φανατικός θαυμαστής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως επεδείχθη, έφτασε να κάψει το αυτοκίνητο του συντρόφου σου. Θες να μας πεις για αυτή την ιστορία? Ακριβώς έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μάλλον ας ξεκινήσω με τις προσεγγίσεις του, οι οποίες, όπως χαρακτηρίζεται, ήταν προσεγγίσεις ενός θαυμαστή. Και δόξα τω Θεώ, με όλα μας τα επιτεύγματα ως αθλητές μέχρι τώρα, λαμβάνουμε πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ θαυμασμό με πολλούς τρόπους από πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευτυχώς μπορέσαμε και είχαμε και μία διάρκεια και έχουμε επαναλάβει πολλές επιτυχίες έκτοτε. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιούσε τον συγκεκριμένο άνδρα από τους υπόλοιπους θαυμαστές, να το πω έτσι, ήταν η επιμονή του και η αιμονή του, και παρόλες τις εκκλήσεις μου και του πατέρα και προπονητή μου και του τοπικού αστυνομικού τμήματος να σταματήσει να μου στέλνει λουλούδια, να σταματήσει, γιατί αυτές οι εκφράσεις ήταν εκατοντάδες. Όπως είπα, τον είχαμε παρακαλέσει όλοι μας να σταματήσει και δεν σταματούσε. Mm-hmm. Το χειρότερο όμως ήταν όταν πια αντιλήφθηκα ότι ο συγκεκριμένος άνδρας παρακολουθούσε την κάθε μου κίνηση. Με ποιο τρόπο το κατάλαβες αυτό, Άννα? Αυτό ήταν τυχαία μία μέρα γύρω στο 2018 που επέστρεφα στο σπίτι μου από προπόνηση και τον είδα να με ακολουθεί μέχρι το σπίτι μου. Mm-hmm. Άλλαζα δρόμο. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Τεχνία έντος, άλλαζα δρόμο. Είτε πεζός με ακολουθούσε είτε με το αυτοκίνητο. Και ό,τι και να έκανα ήταν από πίσω μου. Έβγαινα με κάποιους φίλους μου έξω, είτε πήγαινα για φαγητό είτε για ποτό, ήταν πάντα εκεί.
Λουλούδια έστελνε σε κάθε αφορμή. Στα γενέθλιά μου, στην ονομαστική μου εορτή, μετά από κάθε επιτυχία, πριν από κάθε επιτυχία, του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και ανέτεια. Μετά τις παρακολουθήσεις, λοιπόν, ένα πολύ τραυματικό γεγονός ήταν όταν επιχείρησε μαζί με έναν φίλο του, γνωστό του, να μπουν στο διαμέρισμά μου. Αυτό συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων του 2020. Λίγο πριν μπει το 2021, ήμουν μόνη μου στο διαμέρισμα και επιμόνως χτυπούσε ο φίλος του την πόρτα για να του ανοίξω. Ο ίδιος ήταν κρυμμένος στο κτίριο, στην πολυκατοικία που ζούσα τότε. Γι' αυτό το περιστατικό είχε προσαχθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Του είχαν γίνει και πάλι συστάσεις. Είχε καταγραφεί το περιστατικό. Είχε δώσει υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να με ξαναενοχλήσει. Παρ' όλα αυτά συνέχισε. Μέχρι που 5 ημέρες πριν ανεβώ στο αεροπλάνο για το Τόκιο, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκαψε το αυτοκίνητο του συντρόφου μου, ολοσχερός. Κάηκαν άλλα 8 ή 9 παρακείμενα οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί και σχεδόν ένα ολόκληρο κτίριο, πολυκατοικία. Άρχισε λοιπόν πια να κλιμακώνεται αυτή η ηγεμονή του και έφτασε πια πέραν των λουλουδιών και πέραν της παρακολούθησης που και αυτή είναι παράνομη, να διαπράξει και εμπρισμό. Εσείς τον είδατε μέσα από τις κάμερες, υπήρξε κάποια καταγραφή. Πώς απεδείχθη στο δικαστήριο ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος που έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο του συντρόφου σου? Όλα τα στοιχεία ήταν αδιάσυστα. Εξάλλου δεν το αρνήθηκε και ο ίδιος. Mm-hmm. Όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, το περιστατικό τώρα που ανέφερα, με είχε κάνει ιδιαίτερα φοβική. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είχαν γίνει ρουτίνα συνήθειες, όπως όταν κλείδωνα και ξεκλείδωνα την πόρτα του αυτοκινήτου μου, του διαμερίσματός μου, ήμουν συνέχεια με τα μάτια πίσω. Ένιωθα διαρκώς το φόβο ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου κάνει κακό. Αυτό εντάθηκε όταν πια πληροφορήθηκα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία. Βέβαια ήταν ασκούσε σωματική βία στην πρώην σύζυγό του. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι λένε πολλά για το ποιόν ενός ανθρώπου και αν μη τι άλλο με φόβησαν ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Βέβαια. Διατάραξε και την ψυχική σου γαλήνη και κυρίως δεν μπορούσες να ηρεμήσεις, να συγκεντρωθείς αυτό είχα που κάνεις. Είχα γίνει πλήρως δυσλειτουργική. Είχα σταματήσει να είμαι παραγωγική και τόσο στην προσωπική και κοινωνική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική. Και συγκεκριμένα όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, γιατί ο εμπρισμός του αυτοκινήτου συνέβη 5 ημέρες πριν να αναχωρήσω για το Τόκιο. Πραγματικά ήμουν με το ένα πόδι να μείνω στην Ελλάδα και να μην συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος και κινδύνευαν, αφού πια ήταν στοχοποιημένος και ο σύντροφός μου, κινδύνευαν όλοι οι δικοί μου άνθρωποι. Σου διασπούσε το γεγονός αυτό την προσοχή από την προσπάθεια που έκανες. Δηλαδή, αντί να είσαι 100% εκεί και καλά και χαρούμενη. Γνωρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι μου εδώ βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν μπορούσα να είμαι. Και εκεί που ήμουν, το μυαλό μου ήταν πίσω στην Ελλάδα. Αδιανόητο. Πάντως, η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης τον έστειλε στη φυλακή. Εκτιτέα η ποινή του, 5 χρόνια η φυλάκιση, αλλά τον έστειλαν μέσα εδώ έτσι θέλω, ώστε να πάρει ένα βαθμό. Ακριβώς, αν μου δίνετε την ευκαιρία, εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Η δίκη έλαβε χώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο στην Καβάλα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους ενόρκους και το δικαστήριο και τον εισαγγελέα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Καταδικάστηκε, όπως είπατε, σε 5 χρόνια φυλάκισης, για τρία πλημελήματα μάλλον. Δεν τελέστηκε κακούργημα, διότι έκρινε το δικαστήριο ότι δεν υπήρξε, και ευτυχώς δεν υπήρξε, κίνδυνο ζωής για άνθρωπο.
Επίσης, δεν χορηγήθηκε, δεν του δόθηκε μάλλον κανένα ελαφρυντικό. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ανακουφιστικό για εμάς. Και δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεσή του. Οπότε οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή. Οπότε θέλω στο συγκεκριμένο δικαστήριο να εκφράσω όλη την ευγνωμοσύνη μου και εκ μέρους του συντρόφου μου και εγώ προσωπικά και εκ μέρους της οικογένειάς μου. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι σε νομοθετικό πλαίσιο, που είναι διαφέρει αυτό από την απόφαση του δικαστηρίου, δυστυχώς αυτά τα 5 χρόνια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι 5 χρόνια επί πραγματικού. Αλήθεια είναι αυτό. Θα είναι πολύ λιγότερη λιγότερα στην πραγματικότητα η ποινή του και ο χρόνος που θα εκτίσει στη φυλακή. Άννα, το σημαντικό είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε προστάτεψε. Ο άνθρωπος αυτός είναι μέσα στη φυλακή. Του έχει στείλει ένα πολύ γερό μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να επαναλάβει τέτοιες συμπεριφορές. Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή είχε λάβει πολλά μηνύματα και εξίσου σοβαρά και μετά την προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα, είχε λάβει πολλά μηνύματα τέτοια και έδωσε πολλές υποσχέσεις και συνέχισε. Θέλω να τονίσω ότι, μάλλον να μην κρύψω, το ότι εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου, ανεξάρτητα με την απόφαση του δικαστηρίου, για το τι θα κάνει όταν θα βγει. Μάλιστα. Είμαστε όλοι εδώ και ευχαριστούμε όλη την ελληνική δικαιοσύνη που έκρινε έτσι και αποφάσισε ότι πρέπει να σε προστατέψει με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε Άννα καλά. Μας. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο